Το λόγο έχει η συντρόφισσα Αφροδίτη Κτενά, πανεπιστημιακό και μέλο του Τμήματο και Έρευνα τη Κεντρική Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, η δουλειά μας είναι απαιτητική και σύνθετη. Προποθέτει πολιετή σπουδέ και προετοιμασία, απαιτεί αφοσίωση στη μελέτη και στην έρευνα, αλληλεπίδραση με επιστήμονες σε άλλους χώρους και χώρες, έντονη κινητικότητα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Απαιτεί διοικητικές ικανότητες για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν αυτοί οι ιδιαίτεροι, σύνθετοι, πολύπλοκοι, τεράστιοι οργανισμοί που είναι τα πανεπιστήμια. Και ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι μαθαίνουμε, οφείλουμε να το μεταφέρουμε στην τάξη για να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς επιστήμονες, ερευνητές και καθηγητές δύσκολη δουλειά, που δεν σταματά την ώρα που φεύγεις από το πανεπιστήμιο, που δεν την κάνεις αν δεν την αγαπάς. Κοιτώντας προς τα πίσω, οι μεγαλύτεροι από εμά κυρίως συχνά στις συζητήσεις μας διαπιστώνουμε αλλαγές που μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν για το πού πάει το πανεπιστήμιο σήμερα, για το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών, τον κατακαιρματισμό και την αποσπασματικότητα των γνώσεών τους, για το που απαξιώνονται και αποκόβονται από το σώμα της σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Για τις αντιεπιστημονικές θεωρίες και πρακτικές που κερδίζουν έδαφος. Για τον οξύ ανελαίει το ανταγωνισμό που αντικατέστησε σχεδόν πλήρως την άμυλα και το σεβασμό του συνάδελφο και στη διαφορετική προσέγγιση. Για την έλλειψη ακόμα και των στοιχειωδών πόρων για να κάνουμε τη δουλειά μας. Για τα προβληματικά έως απαράδεκτα κτίρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε πολλές ώρες τη ημέρα χιλιάδες άνθρωποι για τη διαφθορά που κατατρώει θεσμούς και λειτουργίες, για την ασφικτική πίεση να πιαστούν με στόχοι στόχη απόδοσης, λες και πρόκειται για γραμμή παραγωγής εξαρτημάτων μηχανής, για την ολοένα αυξανόμενη πίεση να παραχθούν νέες εμπορικές αξίες. Πράγματι, η κατάκτηση νέας γνώσης απαξιώνει τομείς και δημιουργεί νέους. Ποιο είναι το κριτήριο όμως για το τι θα συνεχίσει και τι θα σταματήσει να διδάσκεται. Πώς προσδιορίζεται. Διαφυλάσσεται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ώστε να κρατήσουμε ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε χωρίς να πανεφευρίσκουμε τον τροχό, αλλά και να γνωρίζουμε ποια είναι τα άχρηστα για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Περιορίζεται ή όχι η δυνατότητά μας να λειτουργούμε με επιστημονικό τρόπο από αντικειμενικά εμπόδια και φραγμούς, όπως η διαθεσιμότητα πόρων, και υποδομών ή τα αγοραία κριτήρια της αξιολόγησης και της πιστοποίησης. Ποιο ωφελείται από τον ανταγωνισμό που έχει επικρατήσει σε όλα τα επίπεδα ως ο κύριος μηχανισμός ποιοτικού ελέγχου σε όλους τους τομείς. Ποιο στείνει το γήπεδο και τους κανόνες γι' αυτόν. Με τι εφόδια πολεμάει ο καθένας. Και όταν τα Hunger Games της εκπαίδευση ολοκληρωθούν, ποιο έχει κερδίσει. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό που ξεσκαρτάρεται στον ποιοτικό έλεγχο είναι άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό, ότι σε αυτό το σύστημα οι άνθρωποι περισσεύουν. Αυτό ακούμε από παντού. Δεν θέλουμε τόσους φοιτητέ, δεν θέλουμε τόσους υπαλλήλου, δεν θέλουμε τόσους γιατρούς. Ποιος δεν τους θέλει και γιατί δεν τους θέλει. Και ο παρασιτισμός, η διαφθορά την οποία όλοι ξορκίζουμε, ο άκρατος ατομικισμός δεν έχει σχέση με το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργία και την απαξίωση τη ανθρώπινη ζωή όταν αυτή βρεθεί στα σκάρτα. Ποιο ωφελείται από την αποτίμηση με εμπορικού όρου τη γνώση και των φορέων τη, Είναι οι ανάγκε τη αγορά ταυτόσιμε με τι κοινωνικέ. Μα η αρχή τη προσφορά και τη ζήτηση δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε τη κοινωνία. Για παράδειγμα. Πρόσφατα, η εφαρμογή τη ελάχιστη βάση εισαγωγή έριξε στα ζήτητα σχολέ που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη γεωλογία. Σαν πω και δεν χρειάζεται η χώρα μα δασολόγου, γεωλόγου, περιβαλλοντολόγου. Επίση, με σούση τη πανδημία, θυμόμαστε όλοι, αντί να προσληφθούν γιατροί στα νοσοκομεία που στέναζαν και στενάζουν, εξαγγέλθηκαν προσλήψει αστυνομικών στα κλειστά πανεπιστήμια. Και όλα αυτά τη στιγμή που στην εποχή μα η επιστήμη γεφυρώνει την παραγωγική βάση με το επικοδόμημα και γίνεται δύναμη παραγωγής. Μα, θα πει κάποιος, υπάρχουν θύλακες αριστείας. Με επίλεκτους φοιτητές, με στέρεο γνωσιακό υπόβαθρο, με πρωτοπόρους ερευνητές και ανήσυχους καθηγητές, με επάρκεια πόρων και υποδομών, με υψηλό επίπεδο υποστήριξης των ερευνητών και των καθηγητών στη δουλειά τους, με εξαιρετική φοιτητική μέρημνα. Φυσικά και υπάρχουν. Και αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι αντικειμενικές δυνατότητες για υψηλού επίπεδο εκπαίδευση υπάρχουν. Αποδεικνύει ότι το σημερινό πανεπιστήμιο δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής μας. Και με τις δυνατότητές της. Μα θα αναρωτηθεί κάποιο άλλο, όλοι επιστήμονε θα γίνουμε. Κι όμω, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο μειώνει δραματικά την απέτηση για πιο παραδοσιακέ χειρονακτικέ μορφέ εργασίας, ενώ απαιτείται όλο και συχνότερα επιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση και δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων από το εργατικό δυναμικό. Τι συμβαίνει όμως σήμερα. Αντί να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα ζωής, το δυναμικό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί απαξιώνεται και περιθωριοποιείται. Μόνο που ξανά δεν μιλάμε για σκάρτα εξαρτήματα, αλλά για ανθρώπινες ζωές. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν και στις ανάγκες της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Τι εμποδίζει την επιστήμη να γίνει καθημερινή ασχολία των ανθρώπων, όπως έλεγε ο Λένιν. Εμείς απαντάμε ότι δεν είναι κάποιες αστοχίες ή κάποια αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Είναι συνολικά η λειτουργία του καπιταλισμού που αναπτύσσεται και αναπαράγεται με μέτρο την υπεραξία που αποσπά από τους εργαζόμενους, που η κατηγοριοποίηση, η ανισότητα, ο εφεδρικός στρατός των ανέργων του δίνει ζωτικό χώρο. Ένα σύστημα εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ιστορικό και κοινωνικό γίγνεσθε και τον οικονομικό-κοινωνικό σχηματισμό που καλείται να υπηρετήσει. Ένα τέτοιο σύστημα βάζει κανόνε, φτιάχνει θεσμού, οριοθετεί το πλαίσιο και θέτει του στόχου τη εκπαίδευση των νεαρών ατόμων μια κοινωνία. Αναπτύσσεται με βάση την κατακτημένη γνώση, αλλά και του στόχου τη μια κοινωνία για το μέλλον. Πού θέλει να φτάσει, με ποιου και για ποιου, ποιο ο ρόλο τη κάθε κοινωνική ομάδα ή τάξη σε αυτή τη διαδρομή. Αγαπητοί συνάδελφοι, το κόμμα μα από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είχε πάντα στο επίκεντρο τη δράση του τα προβλήματα τη εκπαίδευση όχι μόνο για να περιφρουρήσει το δικαίωμα των παιδιών της εργατικής τάξης στην εκπαίδευση και στη μόρφωση συνολικά, αλλά και γιατί ο αγώνας για το πέρασμα σε μια ανώτερη βαθμίδα κοινωνικής οργάνωσης απαιτεί γνώση, κατανόηση του κόσμου και της κοινωνίας γύρω μας και άρα αφενός αφομοίωση της κατακτημένης από την ανθρωπότητα γνώσης και αφετέρου παραγωγή νέας πρωτοπόρας γνώσης για την αντιμετώπιση παλιών και νέων προβλημάτων. Γι' αυτό που λέμε πρόοδο, Πιστεύουμε στη δύναμη της εκπαίδευσης να γυρίσει τον τροχό της ιστορίας. Όταν αυτή τίθεται στην υπηρεσία του λαού και αναπτύσσεται με εργαλείο τον κεντρικό σχεδιασμό. Κλείνοντα, ελπίζουμε η μπροσούρα που έχετε στα χέρια σα να γονιμοποιήσει τον προβληματισμό και τη συζήτηση για το πώ μπορούμε ο καθένα και καθεμιά από εμά μέσα από την επιστήμη μα, τη θέση μα, την εργασία μα στα φιθεάτρα στο πεδίο και στα εργαστήρια και με τη συμμετοχή μας σε συλλογικές διαργασίες και διαδικασίες, πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε αντιεπιστημονικές θεωρίες, να αναδείξουμε τη δύναμη της διαλεκτικής σκέψης για την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης πραγματικά υψηλού επίπεδου, να στηρίξουμε την επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης στον αγώνα της να σταθεί όρθια σε όλο και πιο δύσκολες συνθήκες, να φρενάρουμε εξελίξεις που γονατίζουν το λαό μας να διδάξουμε και με το παράδειγμά μας τι σημαίνει πατριωτική στάση σήμερα, αρνούμενοι να θέσουμε τις γνώσεις μας στην υπηρεσία της δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ και κρατώντας ανυποχώρητη στάση σε όλα τα μέτωπα απέναντι στον φασισμό και στη μυσφαλοδοξία. Πώς μπορούμε να πλατείνουμε και να φωτίσουμε το δρόμο που οδηγεί στις μεγάλες ανατροπές που έρχονται. Ευχαριστώ.